Επειδή η κυρία Αναγνωστοπούλου, που παρεπιπτόντως είναι και υφυπουργός εξωτερικών, αναπληρώτρια και μάλιστα υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή πολιτική, μας είπε ότι δεν υπάρχει διακήρυξη Συμπίου, αλλά σχέδιο, θα καταθέσω στα πρακτικά, αφού το διαβάσω κιόλας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το site. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραφή Πρέμπεν Άμαν, εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ομόφωνη απόφαση την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών με τα 50 εκατομμύρια νεκρούς, εκ των οποίων 20 σοβιετικοί. Τι ψήφισε η κυβέρνηση? Ψήφισε η κυβέρνηση ότι 30 χρόνια πριν, στις 9 Μάιλο, εκατομμύρια άνθρωποι πολέμησαν για την ελευθερία και για την ενότητα και γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα. Υπογραφή. Μαζί με Σαλβίνι, Όρμπαν και Κούρτς. Ομόφωνο ψήφισμα. Παρακαλώ στα πρακτικά για να ενημερώσετε την κυρία Αναγνωστοπούλου και την κυβέρνηση. Και τον κύριο Τσίπρα θα το δώσω. Και τον κύριο Τσίπρα μήπως μας το αμφισβητήσει κιόλας. Και ύστερα λέμε, είπε ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ότι η Νέα Δημοκρατία διολυσταίνει σε πιο δεξιές θέσεις. Πράγματι. Αλλά και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ο λαός λέει ότι η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Εδώ δεν υπάρχει πάτος πια. Τι άλλο θα ψηφίσετε? Και μας μιλάτε για ευρύτερη συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων. Να τη συμπόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον Σαλβίνι, τον Όρμπαν, τον Κούρτς και άλλους φασίστες. Μας μιλάτε για δύο πόλους, οι οποίοι είναι ένας πόλος. Και λέγεται υπεράσπιση του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος, λέγεται συμφωνία με τις πιο αντιδραστικές και φασιστικές δυνάμεις σε τέτοια κατάπτυστα κείμενα την ημέρα που τι κάνετε? Δεν τρέπεστε? Ασέβεια απέναντι σε εκατομμύρια νεκρούς. Αυτό έγινε στις 9 Μάη. Δικαιώνεται τους φασίστες δηλαδή αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια? Μεγάλη ντροπή, και θα το πληρώσετε από τον κόσμο σας πολύ ακριβά.